Πρώτη καλησπέρα από την ξεχωριστή μου Βικτόρια Χίσλοπ. Με τη Βικτόρια γνωριστήκαμε πριν 14 χρόνια. Είχε μόλις εκδώσει το νησί στα ελληνικά και μαζί τότε είχαμε κάνει μια υπέροχη βόλτα στη Σπιναλόγγα, με τη διάθεση να γνωρίσουμε η μία την άλλη και να ανακαλύψουμε μαζί τι την έλκυε στο νησί των λεπρών. Αυτή τη φορά η συνέντευξή μας έγινε στα ελληνικά, ένα στοίχημα που είχαμε βάλει με τη Βικτόρια 14 χρόνια πριν. Συναντηθήκαμε στον Άγιο Νικόλαο, στον τόπο που αγαπά ιδιαιτέρως. Και μιλήσαμε για το καινούριο της βιβλίο. Όσοι αγαπιούνται. Η ιστορία των ανθρώπων. Η εξορία. Οι ιδέες. Η αγάπη. Η αδικία. Οι ήρωες που γεννιούνται στο μυαλό της Βικτόριας και αποκτούν τη δική τους προσωπικότητα. Πολλές φορές πιστεύουν οι αναγνωστές ότι οι χαρακτήρες μου είναι από υπάρκτα άνθρωποι. Πραγματικοί. Αλλά δεν είναι. Είναι όλοι από την φαντασία μου, αλλά σε ένα περίεργο τρόπο έχουν δικές τις ζωές. Και δική τους προσωπικότητα, η οποία όταν ξεκινάς, πλάθεις την ηρωίδα σου, έχεις πλάσει τη Θέμιδα στο μυαλό σου και προχωράει η πλοκή στο βιβλίο και είμαστε στη φάση που το γράφεις το βιβλίο. Ισχύει και για σένα αυτό που ακούω από άλλους συγγραφούς, από άλλους συγγραφείς, ότι ο ήρωας παίρνει το πάνω χέρι, όπως λέμε στην Ελλάδα, είναι αυτός που αποφασίζει από ένα σημείο και μετά πώς θα εξελιχθεί η ζωή του. Ναι, γιατί στην αρχή έχω μία ιδέα τι θα γίνει. Έχει συνήθως το τέλος και με όσοι αγαπιούνται έχω αρχίσει με το τέλος, mm-hmm. με μία γυναίκα που είναι 90. Και είναι η γενεθλία σου. Αυτό είναι στην πρώτη σελίδα. Και για μένα αυτό ήταν η αρχή. Φανταστικά πώς θα είναι αν ήσουν 90 με πολύ λίγα πράγματα για τα παιδιά, για τους εγγονείς. Και τι θα δώσεις στα παιδιά, ναι. Τι έχεις να δώσεις. Εκτός από τις μνήμες, ναι. Λοιπόν, ήταν περίεργο που άρχισα με μια γυναίκα που ήταν 90. Έχει ίσως μια μικρή σχέση με την μητέρα μου, γιατί όταν άρχισα, μόλις ήταν 90 και είχαμε πάρτι για αυτή, με το κέικ, με τα κέρια και με οικογένεια και όλους. Και ήταν τότε που πίστευα τα παιδιά δεν γνωρίζουν πάρα πολύ την γιαγιά. Για αυτούς είναι μια πολύ μεγάλη γυναίκα. Σαν να ήταν πάντα μόνο η γιαγιά τους. Ακριβώς. Σαν να μην είχε υπάρξει νεότερη με δικές της εμπειρίες. Ναι, ναι. Όπως δεν ήταν παιδί, ναι. Πολλά χρόνια πριν, η μητέρα μου γεννήθηκε 27 και η Θέμης γεννήθηκε 26. Ναι. Λοιπόν, ίσως είναι λίγο αυτοβιογραφική, αλλά η μητέρα ήταν στην Αγγλία, ποτέ ταξίδευε στην Ελλάδα. Δύο διαφορετικά δεδομένα, δύο διαφορετικές προσωπικότητες, αλλά παίρνεις πάντα στοιχεία από αυτά που γίνονται γύρω σου. Γι' αυτό το βιβλίο, για αυτή την ιστορία, ποια ήταν η πρώτη σκέψη που έκανες όταν αποφάσισες να την κάνεις βιβλίο πια? Το πρώτο πράγμα που έκανες, ναι, ποιο ήταν? Το πρώτο πράγμα ήταν ότι είδα την Μακρόνισσο από μακριά και ήταν 10 χρόνια πριν και πήγα στο Σούνιο με ένα φίλο να δω το ναό, το πολύ ωραίο ναό. Και το είδα, όμορφη, πολύ ωραία, αλλά ήταν την σκιά στο οριζόντα που ήθελα να ξέρω πιο πολύ. Στην ίδια, το απόγευμα, αυτό το απόγευμα, κατάλαβα ότι ήταν ένα νησί χωρίς ανθρώπους, γιατί δεν έχει νερά, δεν έχει δέντρα, είναι άδειο. Ξέρω νησί. Ναι, ξέρω νησί.
και ότι υπήρχαν κομμουνιστές στο παρελθόν. Για μένα, ξαφνικά, κομμουνιστές στην Ελλάδα, 10-20 χιλιάδες φυλακισμένους, αυτό ήταν νέα για μένα. Να. Και εμφύλιο πόλεμο, τι ήταν αυτό. Και είμαι στην Ελλάδα πάρα πολύ και είχα τότε ταξιδέψει γύρω-γύρω. Είχα γράψει το νησί. Ίσως αυτό είναι σημαντικό, γιατί στην Κρήτη δεν είχε εμφύλιο πόλεμο ακριβώς όπως στην Ελλάδα. Λοιπόν, ήταν πιο... Ήταν το ίδιο έντονο όπως ήταν στην υπόλοιπη Ελλάδα, ναι. Ναι, λοιπόν, ήθελα να ξέρω, να καταλάβω πιο πολύ. Και άρχισα να διαβάσω και να δω ταινίες, μικρές ταινίες και φωτογραφίες. Αλλά για 7 χρόνια δεν μπορούσα να πάω, γιατί δεν είναι τόσο εύκολο να πάμε. Αλλά μια μέρα... Και λόγω καιρού. Ναι, και τώρα μπορείς να πας, όλοι μας μπορείς να πάμε σε μια βάρκα, δεν έχει... Δεν στο απαγορεύει ticket κανείς, ναι. Δεν απαγορεύεται, αλλά πολύ λίγοι άνθρωποι ταξιδεύουν εκεί. Αλλά πήγα με 3 φίλους, βρήκα ένα μικρή βάρκα, πολύ ακριβό, να σου πω. Πόσο πλήρωσες για να πας από εκεί απέναντι? Νομίζω ήταν 400 ευρώ. Αλλά άξιζε τον κόπο. Για μένα θα... Αν ήταν 1000, ήθελα να πάω τόσο πολύ. Όταν πάτησες στη Μακρόνηση, πώς ένιωσες? Ποια ήταν τα συναισθήματά σου? Ήταν όπως έπρεπε να είναι, γιατί στις φωτογραφίες έχει πάντα τις σκηνές, άσπρα σκηνές σε σειρά, όλο αυτό. Αλλά δεν υπάρχει τώρα, έχει μόνο μεγάλα εγκατελελειμμένα κτίρια. Ερείπωμένα πια. Ναι, είναι και μπορείς να πας μέσα, κανένα πρόβλημα. Οι πόρτες είναι ανοιχτές και έχει ένα, όπως στο Επίδαυρο, ένα μεγάλο αμφιθέατρο και με πράσινο είναι weeds, τα φυτά. Ξενόχορτα. Ναι, φυτά παντού, δεν είναι φροντισμένα. Και ένα ναό, cathedral, καθεδρικό. Ναι. Και άλλα σπίτια, άλλα κτίρια. Καταλαβαίνεις ότι υπήρχε κάποτε ζωή εδώ. Ναι, και τώρα... Το feeling, το vibe που εισέπραξες εσύ, ποιο ήταν? Το vibe, ατμόσφαιρα αρκετά σκληρή. Εξαρτάται στο αμφιθέατρο. Γιατί για μένα το πιο εντυπωσιαστικό πράγμα ήταν το πρώτο σειρά. Ναι. Είχε θέσεις που είναι πολύ Star Wars στο στυλ, με πολύ grand, όπως πολύθρονο. Ναι, πολύ, με πλάτη πίσω. Ναι, με πλάτη. Και μπορούσα να φανταστώ οι στρατιώτες στο πρώτο σειρά, οι σημαντικοί, ναι, όλοι έτσι. Και ο βασίλισσας πήγε εκεί και φαντάζομαι ότι ήταν στο πρώτο σειρά και με προπαγάνδα και όλα αυτά, το marches μπροστά. Αλλά πίσω, πολλές σειρές, πολλές θέσεις, κανονικές θέσεις, αλλά είναι εύκολο να φανταστείς πώς ήταν τότε γεμάτη με... Το έκανες εικόνα? Ναι, φυσικά. Και στα μεγάλα κτίρια έχει λίγα πράγματα. Έχει στίχους από το Γιάννης Ρίτσος, που είναι γραμμένο. Και στήρματοπλέγμα γύρω-γύρω που ίσως βρήκαν εκεί. Και όταν ήμουν εκεί, κάτι έγινε πολύ... ένα μικρό πράγμα.
αλλά ήμουν στο δεύτερο επίπεδο και είχε ένα παράθυρα. Ακόμα εκεί τα παράθυρα είναι σπασμένα κάπου, αλλά στα άλλα μέρη είναι ακόμα εκεί. Και ήρθε ένα μικρό πουλί, ένα πάρα πολύ, ίσως ένα sparrow, ένα κανονικό πουλί, και ήταν μέσα. Και έχω ωραίες φωτογραφίες για το πουλί και ήθελε να φύγει, αλλά δεν μπορούσε. Και ήταν πάρα πολύ... Ναι, ήταν πολύ, πολύ συναισθηματική. Πολύ δυνατή, Σαν άνθρωπες, το παρελθόν αυτού του κτηρίου και τις ψυχές και τους ανθρώπους που έζησαν εκεί μέσα, να μπαίνουν μέσα σε αυτό το πουλί που ήθελε να φύγει, αλλά ήταν φυλακισμένη. Ναι. Βικτόρια, δεν είναι μόνο η Μακρόνισσος, ήταν και η Σπιναλόγκα, που επίσης ήταν ένας τόπος εξορίας, ένας τόπος όπου έπαιρναν τους ασθενείς τότε, τους λεπρούς, τους χανσενικούς και τους πήγαιναν εκεί στην απομόνωση. Το ίδιο συνέβαινε και με τη Μακρόνισσο και με τα άλλα σημεία εξορίας. Εσύ γιατί επιμένεις, γιατί αγαπάς εισαγωγικά αυτά τα μέρη και τα επιλέγεις στα βιβλία σου. Στείνεις ιστορίες, ξανακάνεις τους ανθρώπους να ζήσουν ξανά εκεί πάνω. Γιατί? Δεν έχω πίστη στα φαντάσματα, μπορώ να σου πω. Αλλά πάντα όταν φεύγουν οι άνθρωποι από ένα κτίριο, από το σπίτι, αν πεθάνουν. Yeah. Αλλά έχει πάντα κάτι από αυτούς που περιμένουν. Αυτό είναι η πίστη μου. Είναι ατμόσφαιρα, yeah, πολύ απλή. Είναι ότι όταν φεύγουμε από αυτό το χώρο, έχει ακόμα κάτι από μας που μένουν. Αυτή είναι η ενέργειά μας. Ναι, έχει ενέργεια και μπορεί να είναι κακή ενέργεια. Έχω πάει στα μερικά μέρη που έχει κακή ενέργεια και δεν θέλω να μείνω. Από παιδί ήμουν έτσι. Θυμάμαι, πήγαμε μία μέρα με τους γονείς μου σε ένα ξενοδοχείο στην Αγγλία. Δεν ήταν ακριβώς ξενοδοχείο όπως... όχι όπως εδώ, ήταν ένα πολύ μικρό και ήμουν 8 χρόνια περίπου και δεν ήθελα να μείνω και είπα στους γονείς μου δεν μπορώ να μείνω, ήταν λίγο τρελή. Και αλλά... τελικά υπήρχε κάποιος λόγος, ανακάλυψες μετά κάτι. Ένιωθα κάτι πάρα πολύ μαύρο. Αλλά με την Σπιναλόγκα ήταν κάτι πιο... δεν ήταν μαύρη ατμόσφαιρα για μένα, ήταν η αντίθεση. Είχε πολύ βαριά ενέργεια, ναι. Εσύ όμως είδες τη ζωή πάνω εκεί, που για αυτούς που ήταν απ' έξω η Σπιναλόγκα ήταν ένας τάφος για ζωντανούς. Εσύ έβλεπες τους ζωντανούς σε αυτό. Ναι, πιο πολύ από τους νεκρούς. Για μένα. Και ήταν τώρα έκπληξη. Λίγο φαντάζομαι και σε αυτό το βιβλίο κάπως έτσι. Δηλαδή, ναι, κάπως όλη έτσι. Αυτή η ζωή στη Μακρόνισσο, πάλι ενώ βλέπουμε είναι ένα σημείο μαρτυρίου και το έχουμε σε απόσταση και επιλέγουμε να το κρατήσουμε σε απόσταση, πάλι βγαίνει ζωή μέσα από αυτή την ιστορία τη δική σου. Ναι, ίσως είναι πιο μαύρη η ατμόσφαιρα στην Μακρόνισσο, αλλά τώρα κάτι άλλο που είδα ήταν... Έχει πάρα, πάρα πολλές αγριές μέλισσες. Ναι. Πάρα πολύ. Και μία γυναίκα που ταξιδεύει εκεί συχνά από την Λαύριο, αλλά έχει ένα μικρό, όπως ένα καραβάν εκεί, και μαζεύει μέλι. Έχει θυμάρι. Ναι. Και αυτό για μένα ήταν κάτι πολύ, how do you say, positive. Θετικό. Γιατί τώρα έχει κάτι... Και συμβολικό. Ναι, πολύ. Και συμβολικό. Mm. Και τώρα έχει ένα μέρος που κάνουν κάτι γλυκό, μόνο. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που
έρχεται από τη Μακρόνισσο. Και είναι γλυκό. Ναι, και είναι πάρα πολύ και γλυκό. Ότι η Μέλισσα... Και μου έδωσε ένα μεγάλο βάζο του μέλιου. Αν σκεφτείς ότι η Μέλισσα είναι ο πρώτος ζωντανός οργανισμός που αν εξαφανιστεί, ουσιαστικά έχουμε εξαφανιστεί κι εμείς σαν είδος, γιατί αυτή θα μεταφέρει τη γύρι και αυτή είναι που θα βοηθήσει και τα υπόλοιπα φυτά να πολλαπλασιαστούν. Ναι, 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 σε positive, ένα κύκλος. Και βλέπεις ότι εκεί η θετικό ζωή κύκλος. Ξεκινάει πάλι ο κύκλος της. Ναι. Πάντα έρχομαι με σημειώσεις στις συνεντεύξεις μας. Ποτέ δεν τις ακολουθώ. Πάντα διαβάζω πάντα το βιβλίο και είναι φυσικά. Διαβάζω το βιβλίο και λέω, α, να ρωτήσω τη Βικτόρια αυτό, να μην το ξεχάσω ποτέ. Αλλά, εντάξει, okay, ακολουθούμε τη συζήτηση. Θα τιμήσω τις σημειώσεις και θέλω να μου πεις, έχω σημειώσει τη λέξη πληγή. Οι πληγές από πολύ σκληρά γεγονότα, όπως ο διχασμός, όπως ο εμφύλιος, όπου χώρισε οικογένειες τα δύο, τέτοιες πληγές μπορούν να κλείσουν. Ναι, πάντα μπορούμε να κλείσουμε πληγές, αν θέλουμε. Ναι. Αν δεν θέλουμε, μπορούμε να συνεχίσουμε με μισός. Αλλά δεν αξίζει τον κόπο. Και ήταν λίγο, έχω γράψει για το εμφύλιο στην Ισπανία, ναι, και δεν είναι ακριβώς η ίδια, γιατί διαφορετικές ιστορίες πίσω. Αλλά για χρόνια περίμεναν, έζουσαν το μίσος και χρειάζεσαι χρόνο. Αλλά αν θέλεις, πρέπει να φύγουν. Και τώρα είναι 70 χρόνια μετά το εμφύλιο και δεν είναι 10 χρόνια, 12 χρόνια, είναι 70 χρόνια. Και φυσικά έχει αριστερά και δεξιά, αλλά βλέπω στην χώρα μου, στην Αγγλία, ότι τώρα έχουμε ένα δεξιό, έχουμε τις δύο πλευρές που είναι σιγά σιγά πιο αναντίο. Και ενδυναμώνουν οι αντιθέσεις. Ναι, δεν έχουμε ακόμα πόλεμο, αλλά έχει μίσος. Για την πρώτη φορά στην ζωή μου έχουμε μίσος ανάμεσα. Σε πολιτικό επίπεδο. Ναι, σε ένα πολιτικό, αλλά από πολιτικά έρχονται άλλα πράγματα. Λοιπόν, ναι, στην Ελλάδα Πότε δεν θα έχεις πληγές, πότε θα τελειώσουν. Ξέρεις κάτι, Βικτόρια, okay, παλιότερα είχαμε τον εμφύλιο. Λίγο αργότερα είχαμε άλλους λόγους να μας διχάζουν. Σαν λαός, νομίζω ότι επειδή έχουμε πολύ έντονα πάθη μέσα μας και το ταπεραμέντο μας, δεν ξέρω τι είναι αυτό, το DNA μας είναι τέτοιο, που πολύ εύκολα διχαζόμαστε. Και για ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Μπορεί να είναι και ένα τηλεοπτικό σόου ακόμα, όχι μια πολύ σοβαρή υπόθεση που αφορά τις ζωές όλων μας. Και πες μου τη δική σου την άποψη. Τελικά οι ιδέες μας, αυτό το πιστεύω μας για κάτι, είναι πιο ισχυρό από το νιώθω αγάπη για τη Βικτόρια που είναι αδερφή μου, αλλά μπορώ και να τη σκοτώσω γιατί είναι στο αντίπαλο στρατόπεδο, το πολιτικό για παράδειγμα. Ναι. Τι συμβαίνει με τον άνθρωπο, τι έχουμε κάνει. Είναι σίγουρα ότι οι Έλληνες έχουν ίσως μία χαρακτήρα που έχει πιο πολύ πάθος. Αν είσαι θυμωμένη, είσαι πιο πολύ θυμωμένη από μία Αγγλίδα. Το εκφράζω περισσότερο, τουλάχιστον. Ναι, λοιπόν, ίσως πράγματα μπορούν να γίνουν γρήγορα. Μπορείς να αλλάξεις πιο γρήγορα. Ναι. Αυτό είναι generalization, δεν είναι όλοι οι ίδιοι οι Έλληνες. Αλλά ίσως αυτό είναι και το καλό και το κακό για την Ελλάδα, ότι έχεις τέτοια πάθος μέσα σου. Τα πάθη φέρνουν και λάθη. Ναι. Λέμε εμείς, φαντάζομαι λέτε και εσείς ο ίδιος.
Εδώ οι ήρωές σου κάνουν συνεχώς επιλογές. They have to make their choices every time. Πολύ σημαντικές επιλογές. Και να ρισκάρουν πράγματα. Να χάσουν ή να κερδίσουν. Εσύ σαν άνθρωπος πώς είσαι. Ρισκάρεις. Τις επιλογές σου πώς τις κάνεις. Τώρα είμαι Gemini. Ναι, τι είναι αυτό, Στάιν. Δίδυμος. Δίδυμο. Είμαι δίδυμος, γεννηθικά το Ιούνιο. Ναι. Λοιπόν, οι επιλογές έχω ένα κομμάτι που λέει ένα πράγμα. Είσαι διχασμένη προσωπικότητα. Ναι, είμαι δύο. Λοιπόν, επιλογές δεν είναι ποτέ απλές. Και εύκολες. Και εύκολες. Oh. Αλλά πρέπει να αποφασίσεις. Δεν είμαι πάρα πολύ υπομονετική. Ανυπομονή. Ναι. Όταν με τους άλλους δεν μπορούν να αποφασίσουν. Αυτό με ενοχλεί. Α, okay. Πρέπει να κάνεις κάτι. Πρέπει να. Εσύ όμως. Εγώ σκέφτομαι και κάνω αρκετά γρήγορα απόφαση. Και ναι, αυτό έχει ρίσκο, αλλά κάθε απόφαση έχει ρίσκο. Γιατί δεν ξέρεις τι θα γίνει. Πραγματικά. Και είναι πιο συναρπαστικό να κάνεις ρίσκο. Τι φοβάσαι περισσότερο από μια απόφασή σου? Από μια απόφασή μου. Ίσως μέχρι τώρα δεν έπρεπε να κάνω τέτοια επιλογή. Γιατί η ζωή μου είναι αρκετά ειρηνική. Ναι. Δεν είχα κατάσταση όπως την Θέμης. Mm. Βιαρχία, κατοχή, πόλεμο, χούντα, πολιτικά. Είναι διαφορετικό κόσμο. Ναι. Λοιπόν, για μένα, τι έχω κάνει. Τώρα είμαι πάρα πολύ τυχερή. Γιατί μπορώ να ζήσω και στην Αγγλία και στην Ελλάδα. Αυτό θα είναι πολύ δύσκολο για μένα, αν έπρεπε να επιλέξω. Αλλά μέχρι τώρα μπορώ να πάρω και τα δύο με αυτό. Δύσκολη ερώτηση. Θα σε αφήσω να τη σκεφτείς, να μου πεις την επόμενη φορά. Είναι τα homework for you για τους επόμενους μήνες. Ναι. Στην Ελλάδα γιατί σ' αρέσει να έρχεσαι, τι σ' αρέσει να απολαμβάνεις? Στην Ελλάδα? Στην κάνω κάθε φορά αυτή την ερώτηση. Θέλω να δω αν θα μου βάλεις και καινούργιο στοιχείο. Ξέρω ότι σ' αρέσει το φαγητό, ξέρω ότι σ' αρέσει η θάλασσα, ναι. Οι άνθρωποι. Το Οκτώβριο, είμαστε στο τέλος το Οκτώβριο και σήμερα πήγα στην θάλασσα. Και κόλυμπησα. Παράδεισος. Ήταν παράδεισο. Ήταν τόσο καλά για το σώμα και για το μυαλό μου και για την ψυχή μου. Και ο ήλιος ήταν εκεί, όχι τόσο πολύ ζεστό, αλλά... Ό,τι έπρεπε. Ήταν ακριβώς ένα τι ωραία εμπειρία. Και το Οκτώβριο και στην Αγγλία έχουν ομπρέλες. Παλτό και κρυώνουν. Την Αγγλία γιατί θα την άφηνες δύσκολα? Την άφηνες... Επιλέγεις την Αγγλία. Επιλέγεις και την Ελλάδα και την Αγγλία. Ναι, ναι. Τι είναι αυτό που σε κρατάει στην Αγγλία, εκτός από την οικογένεια, τις δουλειές? Ναι, είναι η οικογένεια μου, η μητέρα μου, η οικογένεια μου και οι φίλοι μου. Ναι, έχω πολλά πράγματα που με συνδέουν. Με την Αγγλία. Αλλά στην ίδια στιγμή η δουλειά μου, γιατί είναι το γράψιμο μου που μου δίνει το λόγος να έρθω εδώ πάρα πολύ συχνά. Αλλά στο μέλλον, γιατί τώρα σκέφτομαι πάρα πολύ για όλες τις πτήσεις που κάνω, γιατί είναι μεγάλο θέμα με το περιβάλλον και την ρύπανση και αν έχω την επιθυμία να κάνω κάτι. Και δεν είναι κάθε φορά όταν είμαι σε ένα αεροπλάνο, «Α, καλά, τι ωραίο κάνω». Δρέπομαι λίγο και σιγά σιγά πιο πολύ,
Γιατί στο Λονδίνο έχουμε συνέχεια τώρα μεγάλες διαμαρτυρίες για το περιβάλλον και έχουν πάει σε ένα αεροδρόμιο, στο City αεροδρόμιο, να σταματήσουν τις πτήσεις και ένα κομμάτι από το ζευγάρι, είναι το Gemini, ναι. Ένα κομμάτι λέει, τι κάνεις έχεις όταν... Έχεις ευθύνη και εσύ γι' αυτό. Ναι, δεν είναι μόνο αυτή, είναι εγώ που... Αν λοιπόν δεν μπορούσες πια να ξαναπετάξεις και έπρεπε να επιλέξεις μία χώρα για να μείνεις. Ναι, αν μπορούσα να αγοράσω ένα εισιτήριο, θα είναι για την Ελλάδα. Αλλά... Τα βιβλία σου θα γράψω εδώ, Βικτόρια. Ίσως η μητέρα μου πρέπει να έρθει με εμένα. Τα βιβλία τα γράψεις εδώ. Ναι, γράφω πολύ όταν είμαι στην Ελλάδα και στην Αθήνα. Αυτό έγραφα πάρα πολύ στην Αθήνα. Έχω ένα διαμέρισμα εκεί. Mm-hmm. Και όταν έχω ένα deadline, μόνο μερικές εβδομάδες, για παράδειγμα, πρέπει να γυρίσω στην Αγγλία και να δουλέψω συνέχεια 18 ώρες κάθε μέρα. Εκεί είναι πιο αυστηρά. Έχει Μπαίνεις εδώ... σε mood, δουλειά ναι. και συγγραφή. Ναι, εδώ κάνω άλλα πράγματα. Θέλω να είμαι έξω, θέλω να είμαι στην θάλασσα. Είναι εδώ αλλιώς τα πράγματα. Ναι. Οι σιρήνες είναι περισσότερες. Για τη μαμά σου πότε θα γράψει βιβλίο? Το νησί ήταν, how do you say, dedicated στην μητέρα μου. Not dedicated, about her history about her and about history. Your feelings about your mother, because you always talk to me about your mother. Γιατί μιλάμε στα αγγλικά. Πάντα μου μιλάς για τη μαμά σου. Για τη μαμά μου. Δεν ξέρω, όταν είναι 92 τώρα και νομίζω είναι καλύτερα να γράψω όταν ίσως δεν είναι ακόμα εδώ. Είναι πιο δύσκολο νομίζω να γράψουμε για τους ανθρώπους όταν ζουν ακόμα.